Στα Γιάννενα πρόκειται να βρεθεί αύριο ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην πρώτη του επίσκεψη στην περιοχή μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναμένεται να επισκεφθεί το μεσημέρι της Παρασκευής στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό εάν το πρόγραμμα της επίσκεψής του θα περιλαμβάνει και κάποιον ακόμη σταθμό. Στο μεταξύ, σκληρή κριτική ασκεί στην κυβέρνηση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και οι οργανώσεις του στα δύο νοσοκομεία των Ιωαννίνων, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Υγείας Λίλιαν Βενετίας Βιλδιρίδη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα. Το κόμμα εκφράζει την αγανάκτηση και την οργή των μελών του, κατηγορώντας τη Γενική Γραμματέα πως επιχείρησε να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα, ενώ καυτηριάζει την άρνησή της να συναντηθεί με τα Σωματεία των Εργαζομένων αλλά και με την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Υπήρου. Σημειώνει επίσης τα μεγάλα κενά που έχουν αντιμετωπίσουν οι υπηρεσίες υγείας στην περιοχή που επιχειρείται να καλυφθούν, όπως καταγγέλει, με μπαλώματα. Οι κομματικές οργανώσεις του ΚΚΕ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα εκφράζουν την αγανάκτησή τους και την οργή τους για τις δηλώσεις της Γενικής Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας στην τελευταία επίσκεψή της στα δύο νοσοκομεία εδώ της πόλης μας αλλά και στα άλλα νοσοκομεία της Υπήρου. Οι επισκέψεις αυτές δεν ήταν άσχετες με τις προηγούμενες κινητοποιήσεις των υγειονομικών αυτές τις μέρες που το ΚΚΕ χαιρετίζει και τη στηρίζει, γιατί είναι κινητοποίηση των υγειονομικών απέναντι στην απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας, στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση, ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στην ενίσχυση των ιδιωτών και των ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι αυτές τις μέρες προωθείται και το νέο σχέδιο νόμου που αφορά τον τομέα της ψυχικής υγείας αλλά και των εξαρτήσεων, δηλαδή τη λειτουργία μιας ενιαίας αγοράς σε δημόσιο και ιδιωτικού τομέα σε αυτούς τους δύο τομείς, που αφορά φυσικά και τις δομές ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων και στα Γιάννενα και στην Ήπειρο. Γι' αυτό και η Γενική Γραμματέα αυτές τις μέρες αρνήθηκε στην πραγματικότητα να συναντηθεί με τα Σωματεία των Εργαζομένων και με την ΕΙΝΗ στα νοσοκομεία της Υπήρου. Τι περιέγραψε η Γενική Γραμματέα? Μια εικονική πραγματικότητα, λέγοντας ότι τα νοσοκομεία της Υπήρου έχουν ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό και θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, προσπαθώντας δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει, να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, αλλά και να δημιουργήσει μια κατάσταση, να καλλιεργήσει μια αναμονή και αυταπάτες ότι τελικά η κυβέρνηση μπορεί να στηρίξει και να αλλάξει την τραγική κατάσταση που επικρατεί στην υγεία. Τα νούμερα περί δίθεν ενίσχυσης που είπε ειδικά για το νοσοκομείο Χατζικώστα δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια που τη ζουν. Την τραγική αυτή αλήθεια και οι υγειονομικοί και οι ασθενείς. Για παράδειγμα, ότι από τις 165 οργανικές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στο Χατζικώστα, μόνιμοι και συμβασιούχοι μαζί καλύπτουν μόνο τις 135, από τις 50 θέσεις τεχνικών, μόνιμοι και συμβασιούχοι καλύπτουν τις 30, από τις 120 θέσεις παραϊατρικού προσωπικού, μόνιμοι και συμβασιούχοι καλύπτουν τις 90. Φυσικά δεν έγινε καμία αναφορά από τη Γενική Γραμματέα για την τραγική υποστελέχωση της παιδιατρικής κλινικής του Χατζικώστα, που υπάρχουν και καταγγελίες και των γιατρών και που σε πρόσφατη επίσκεψη κλιμακίου του ΚΚΕ με τον βουλευτή εκεί, τον Νίκο Έξαρχο, υποσχέσεις της κυβέρνησης αφορούν την πρόσληψη χωρίς κάποιο χρονοδιάγραμμα ενός γιατρού στην παιδιατρική κλινική και μπαλώματα του τύπου μετακίνησης του παιδιάτρου του Κέντρου Υγείας Μετσόβου, δηλαδή από μια απομακρυσμένη περιοχή, στην παιδιατρική του Χατζικώστα. Φυσικά καμία αναφορά δεν έγινε και για την υποστελέχωση του ψυχιατρικού κομματιού του ΑΜΕΑ του Χατζικώστα και έτσι οι ψυχιατρικοί ασθενείς μετακινούνται στις μέρες εφημερίες ανάμεσα στα δύο νοσοκομεία και ταλαιπωρούνται. Απέναντι στα τεράστια κενά που υπάρχουν σε ιατρικό προσωπικό, την αντιδικοποίηση, τα εντέλεσε των γιατρών για να μετακινήσει σε όλη την Ήπειρο και το Ιόνιο, ξανασέρβηρε το κυβερνητικό παραμύθι ότι οι προκηρύξεις των γιατρών βγαίνουν άγονες γιατί δεν θέλουν οι γιατροί να τις καλύψουν. Ενώ στην πραγματικότητα οι άθλιες συνθήκες εργασίας, η υπερεφημέρευση και οι άθλιες αμοιβές είναι το πρόβλημα για τις λήψεις των γιατρών. Κουβέντα φυσικά δεν έγινε για την τραγική και τροπιαστική κατάσταση των κέντρων υγείας, του ΕΚΑΒ και τη συνολική κατάσταση στα νοσοκομεία. Ειδικά για το πανεπιστημιακό, πρέπει να πούμε για να δείξουμε ποια είναι η εικονική πραγματικότητα της κυβέρνησης. Αυτό το νοσοκομείο που δέχεται το 50% των ασθενών της περιοχής, εκτός του νομού δηλαδή Ιωαννίνων, δεν έγινε γι' αυτό καμία αναφορά στην επικίνδυνη υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό και αυτός είναι ο λόγος που δύο αίθουσες των χειρουργείων είναι κλειστές αυτή την περίοδο. Δεν έγινε καμία αναφορά στο ότι έχουν απολυθεί 20 ειδικευμένοι νοσηλευτές στα ΤΕΠ και στη ΜΕΘ. Δεν έγινε καμία κουβέντα ότι εδώ και 4 μήνες υπάρχει σιωπηρή αναστολή της λειτουργίας της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ότι έχει καταρρεύσει
θέση στελέχωσης της τεχνικής υπηρεσίας και έχει προσληφθεί εργολάβος αντί για μόνιμους εργαζόμενους. Και φυσικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις κοροϊδίες περί παρατάσεων των συμβασιούχων που είπε πριν λίγες μέρες, αλλά μετά ουσιαστικά απέρριψε και αύριο οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι είναι σε κινητοποίηση.